Καταρχήν ότι έγινε ένας πολύ μεγάλος αγώνας των εργαζομένων της ΔΕΗ. Εάν ο αγώνας αυτός δεν είχε απήχηση και δεν είχε επιτυχία, δεν θα προχωρούσε η κυβέρνηση στο απενονοημένο πολιτικό διάβημα της πολιτικής επιστράτευσης. Δεν θα ντυνόταν στο χακί όλη η κυβέρνηση και δεν θα έντυνε στο χακί και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας ένα αντιδημοκρατικό μέτρο που είναι προέκταση πρακτικών αυταρχικών καθεστώτων και της Χούντας, πολιτική επιστράτευση απεργών. Επομένως, είχε επιτυχία η απεργία, είχε την κοινωνική στήριξη και την ανοχή. Δεν υπήρχαν προβλήματα ούτε για τη δημόσια υγεία, γιατί δεν υπήρξαν διακοπές σε νοσοκομεία. Για το δημοψήφισμα και ούτε για τη δημόσια τάξη που κακώς την επικαλέστηκαν. Ακούστε με, ούτε για πρόκληση προβλημάτων στη δημόσια τάξη που κακώς την επικαλέστηκαν, γιατί το Σύνταγμα της χώρας δεν μιλάει ότι μπορεί να υπάρξει αναγκαστική εργασία όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Δεν αναφέρεται πουθενά στο Σύνταγμα. Ήταν και αντισυνταγματική εκτός των άλλων η πολιτική επιστράτευση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν πήρε μια μεγάλη πρωτοβουλία. Να ζήτησε να συγκεντρωθούν υπογραφές πάνω από 120, όπως προβλέπει το άρθρο 44, παράγραφο 2 του Συντάγματος, για σοβαρό κοινωνικό θέμα, όπως είναι η διάλυση και το ξεπούλημα της ΔΕΗ, για να συζητηθεί στη Βουλή, να συγκληθεί έκτακτη ολομέλεια, να συζητηθεί η πρότασή του να γίνει δημοψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 71 βουλευτές. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, οι υπογραφές οι οποίες συγκεντρώνονται είναι πολύ περισσότερες από τις 120. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπολογίζω. Εσείς τις υπολογίζετε Χρυσή Αυγή. Άρα δεν και εσάς είναι, είναι επιχείρημα. Μέχρι στιγμής είναι 98. Μέχρι στιγμής έχουμε και τη ΔΗΜΑΡ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να καταθέσουν προτάσεις και θα υπερβούν πάρα πολύ το 120. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, άλλο τι λέει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θέλει να συνυπολογιστεί πολιτικά με ψήφους Χρυσής Αυγής κλπ. Και άλλο το πώς η διάσκεψη Προέδρων ή το Προεδρείο της Βουλής τεχνικά θα κάνει τις όποιες καταμετρήσεις. Θα σας χάλαγε δηλαδή να έχετε συμβεί. Εγώ νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Μην πάτε να κρυφτείτε πίσω από αυτό το επιχείρημα. Οι βουλευτές που υπογράφουν πλην της Χρυσής Αυγής, οι έξι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν, είναι πολύ πάνω από τους 120 βουλευτές και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση. Καθόλου. Είναι υποχρεωμένο το Προεδρείο της Βουλής, εφόσον έχουν το ίδιο αίτημα, να γίνει δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο της Βουλής. Όχι να γίνει δημοψήφισμα, το 180 μην ξεχνάς. Ναι, η πρόταση είναι να γίνει έκτακτη σύγκληση της ολομέλειας της Βουλής για να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι. Πού είναι αδιανόητο, λέει. Ακούστε να δείτε, κύριε Τραγάκη, οτιδήποτε κάνετε για να μην αθροίσετε τις ψήφους των βουλευτών. Όχι, δεν με νοιάζει εμένα να θρησκούν. Θα είναι πολύ πάνω από 120. Δεν σας το λέω προσωπικά. Δεν σας το λέω. Νομίζω όμως. Αναφέρομαι στην κυβέρνηση που έχει την ευθύνη και πολύ σωστά είπατε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Αφήστε, θα τελειώσω. Οτιδήποτε και να κάνει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση, οποιαδήποτε πολιτική ή αριθμητική αλχημία, ουσιαστικά, εφόσον οι υπογραφές είναι πάνω από 120, που έτσι ή αλλιώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το ένα ή το άλλο σκεφτικό ζητούν το ίδιο πράγμα, δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο για την θα δημιουργήσει η κυβέρνηση συνθήκες πολιτικής ανομαλίας. Λοιπόν, και παραβίαση για να κλείσει ο χρόνος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να σεβαστεί να αριστοποιήσει το Σύνταγμα της χώρας. Το πόσο μέρος του μυαλού τους δεν είχαν τίποτα άλλο. Δεν είναι αγροτεμάχια η δημοσία και η ΔΕΗ για να την πουλάει η κυβέρνηση. Έχουμε κλείσει την εκπομπή. Ελάτε κύριε Τραγάκη.